Πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την εξέλιξη της κρίσης αλλά και την διαχείριση των σημαντικών θεμάτων που έχουν επιτρέψει στη ζωή μας να μην είναι πλέον κανονική? Το Ελληνικό μας Υγειακό Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι δίνει απαντήσεις με μια μεγάλη έρευνα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εδώ στο Ηράκλειο. Μαζί μας ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιάννης Χλιαουτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και βεβαίως θα δούμε και σχετικούς πίνακες που αφορούν την έρευνα. Θέλετε να μας δώσετε πολύ γρήγορα τα χαρακτηριστικά της έρευνας? Ναι, είναι μια έρευνα η οποία έγινε διαδικτυακά με αυτό που λέμε ερωτηματολόγιο, ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε αναρτηθεί για 3 μέρες και απάντησαν σε αυτό πολίτες οι οποίοι είναι χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 17 έως 75 ετών από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, κυρίως από την Κρήτη βέβαια, μετά από την Αττική, με μέση ηλικία τα 40 έτη, με μέσο έτος σπουδών τα 16 έτη και με ένα παιδί, με 5 παιδιά το κάθε ένας από αυτούς που απάντησε. Λοιπόν, λέω να δούμε κάποιους πίνακες για να μας τους σχολιάσετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε λοιπόν την ικανοποίηση από τις προσπάθειες που καταβάλουν για τον περιορισμό. Και βλέπουμε εντυπωσιακά ποσοστά ικανοποίησης στο 62,99%. Ουσιαστικά απαντούν πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, όλοι οι ερωτώμενοι μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τόσο η κυβέρνηση αλλά κυρίως η αρμόδια επιτροπή με τον επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα και οι επαγγελματίες υγείας, όλοι οι επαγγελματίες υγείας που είναι στην πρώτη γραμμή με ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαχειριστεί μέχρι τώρα την κατάσταση. Μπορούμε να δούμε και τον επόμενο πίνακα για να τρέξουμε τη συζήτηση και να βλέπουν και οι τηλεθεατές μας περισσότερα στοιχεία. Αξιολόγηση των αρμοδίων για περιορισμό κορονοϊού. Και βλέπουμε σε το καλή στο 48,79% ως απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, διότι προφανώς και η κυβέρνηση με την ενημέρωση που κάνει καθημερινά αλλά και οι αρχές οι υγειονομικές είναι κάτι το οποίο έχουν κατακτήσει στην κυριολεξία τους ανθρώπους σήμερα και όλοι έχουν δηλώσει πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την, τον τρόπο που διαχειρίζονται. Υπάρχει ένα μικρό θεματάκι βέβαια με τις υγειονομικές υπηρεσίες, με τα νοσοκομεία, όπου εδώ πέρα έχει να κάνει και με την ανησυχία η οποία εκφράστηκε τον τελευταίο καιρό σχετικά με τις κλίνες εντατικές, το υλικό, το υγειονομικό κτλ. Οπότε εκεί πέρα έχουν έτσι κάποια επιφύλαξη. Δεν δήλωσαν δηλαδή σε πολύ ψηλά ποσοστά την ικανοποίησή τους. Ναι. Πάμε να δούμε και άλλα στοιχεία, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εδώ στην Κρήτη. Αντίδραση της κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, απαντά το 71,52%. Να δούμε και τον επόμενο πίνακα. 82%. Είναι, μπορώ να πω έτσι, αν μου επιτρέψετε, ότι αυτός ο μιλήσιος άνθρωπος, ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Τσιόδρας, φαίνεται ότι έχει κλέψει τις καρδιές των ανθρώπων στη γεωλεξία και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι 8 στους 10 είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, εμπιστεύονται δηλαδή αυτά τα οποία λέει καθημερινά. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Χλιαουτάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα, αλλά προσπαθώ να τρέξω τη συζήτηση επειδή είναι πολλά τα στοιχεία και θέλω να τα δουν οι τηλεθεατές. Βλέπουμε εδώ την τελευταία εβδομάδα αν νιώθουν αισιόδοξοι οι πολίτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι το συχνά, αλλά και το μερικές φορές, με αυτήν την κανονικότητα, θα τολμήσω να πω, είναι μια καλή απάντηση. Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά κάνετε. Κάντε πολύ καλά γιατί το επισημαίνετε.
διότι μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει γύρω μας, μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας, μην ξεχνάμε τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Εδώ θέλω να, επειδή άκουσα και προηγουμένως κάποιον συνάδελφο που σχολίαζε την επικαιρότητα, εδώ θέλω απλά να επισημάνω, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι προκειμένου να έχουμε την ασφάλειά μας, τη σιγουριά μας, ο καθένας μας σήμερα θυσιάζει ένα κομμάτι από αυτό που λέμε ελευθερία, από αυτό που λέμε δικαίωμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο ο πρώτος, ο Φρόιντ είχε μιλήσει και είπε ότι οι άνθρωποι από τη στιγμή που μαζεύτηκαν και είπαν να φτιάξουμε πολιτείες και κράτη και κοινωνίες που θα είμαστε όλοι μαζί, προκειμένου να συνυπάρξουμε όλοι μαζί, θα πρέπει ο καθένας κάτι να δώσει, κάτι να αφιερώσει. Βεβαίως. Σας υπενθυμίζω επίσης από την Ηλιομήρου Ηλιάδα ότι και ο Αχιλλέας έκανε μία παραχώρηση και ο Αγαμέμνονας έκανε μία παραχώρηση προκειμένου ο Απόλλωνας να πάψει, να πάρει την τιμωρία με την επιδημία που τους είχε στείλει τότε. Άρα λοιπόν, χωρίς παραχωρήσεις, μόνο φόβος θα υπάρχει. Και κύριε Χλιαουτάκη, θα κλείσουμε με την επόμενη κάρτα που αφορά την σεξουαλική ζωή των κριτικών. Φαίνεται λοιπόν... των Ελλήνων. Των Ελλήνων, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Το 36,92% δηλώνει ότι κάνει σεξ τα ίδια επίπεδα με την κανονική κατάσταση και το 47,03% απαντά αραιότερα. Με το φόβο και με την ανασφάλεια, διότι όπως θα δείτε υπάρχει και φόβος και ανασφάλεια που καταγράφονται, λογικό είναι και αυτό που ακούστηκε ότι μετά από 9 μήνες θα δούμε να αυξάνονται οι γεννήσεις, προς το παρόν τουλάχιστον. Μάλλον με αυτά τα στοιχεία δεν το βλέπουμε. Δεν έχει υποθεί μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κύριε Χλιαουτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, και υγιένετε και εσείς και όλοι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.